Για δεύτερη σεζόν, ο Δημήτρης Καρμούτσος με το Blind Taste προσκαλεί τους τολμηρούς της γεύσης να εμπιστευτούν τις μαγειρικές τους ικανότητες με μάτια κλειστά. Πρεμιέρα με νέες συνταγές, νέες καινοτομίες. Κάθε εβδομάδα, τέσσερις παίκτες θα συναγωνίζονται καθημερινά στη δημιουργία μιας κοινής συνταγής που θα τους αναθέτει ο Δημήτρης Καρμούτσος, χωρίς φυσικά να έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάζουν το φαγητό. Φέτος, εκτός από τη γεύση, οι παίκτες θα παίρνουν έξτρα βαθμούς και για τη διακόσμηση του πιάτου. Πέρσι ήταν μια δύσκολη χρονιά. Καινούριο κόνσεπτ, καινούριο κανάλι. Ένα κανάλι το οποίο με στήριξε πάρα πολύ όμως, με αγάπη. Πραγματική, και αυτό είναι σημαντικό γιατί το νιώθεις. Από φέτος, στον χώρο της γευσιγνωσίας θα μεταφέρεται ένας παίκτης κάθε φορά και οι συμπαίκτες θα μπορούν πια να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους χωρίς να ακούγονται στον παίκτη που βαθμολογεί. Θεωρώ ότι το σαλονάκι που έχουμε κάνει μέσα, που πλέον οι παίκτες μπορούν να κάθονται πίσω στο σαλόνι και να σχολιάζουν την ώρα της γευσιγνωσίας τον συμπαίκτους ο οποίος δοκιμάζει, έχει να προσθέσει πάρα πολλά στο παιχνίδι, γιατί πέρσι ήταν όλοι εδώ μπροστά και δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Τώρα μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα, να πούνε ό,τι θέλουν, να σχολιάσουν. Ο παίκτης που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία θα κερδίζει 1.000 ευρώ κάθε εβδομάδα και θα συνεχίσει να διαγωνίζεται με τρεις νέους παίκτες για ακόμα μια εβδομάδα. Μαργαρά, πολύ ωραία. Και με υλικά που δεν ήξερα πώς θα τα χρησιμοποιήσω, δηλαδή τι γεύσεις βγάζουμε. Στην επίσημη παρουσίαση του παιχνιδιού που έγινε πριν από λίγες εβδομάδες, συμμετείχαν γνωστοί τηλεοπτικοί συντάκτες, αλλά και η υπεύθυνη γραφείου τύπου και επικοινωνίας του Star Channel, Ζορζέτα Ζαχατζή, όπως και η ρεπόρτερ της εκπομπής μας, Ρούλα Κουσκουρή. Οι ίδιοι έγιναν για λίγο παίκτες, μαγείρεψαν και μπήκαν στη διαδικασία της γευσιγνωσίας, μοίρασαν βαθμολογίες και δέχτηκαν την κριτική από τον διακεκριμένο σεφ Δημήτρη Καρμούτσο. Δεν έχω ξαναπιαστεί ποτέ με μαγειρική. Ήταν δύσκολη συνταγή, γιατί ήταν μια πειραγμένη ελληνική συνταγή, δηλαδή λαχανοντολμάδες με σύγκλινο, μάνης και θυμάρι. Και να σου πω κάτι, ήταν πολύ πρωτόγνωρο για μένα. Σίγουρα είναι πολύ πιο συναρπαστικό από όταν το βλέπεις στην τηλεόραση. Και είναι μια εμπειρία που πραγματικά αξίζει να τη ζήσει κάθε συμμετέχον. Είναι ένα πολύ έξυπνο κόνσεπτ. Και οφείλω να σου ομολογήσω ότι τώρα που θα πάω σπίτι θα προσπαθήσω λίγο να φτιάξω τη συνταγή. Παιδιά, εγώ είμαι φανατική, το παρακολουθώ και από το σπίτι όταν δεν είμαι εφημερίδα, αλλά περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Η αλλαγή φετινή είναι το booth, εκεί που παρακολουθούν πλέον οι παίκτες τη βαθμολογία από τους άλλους. Εκεί υπήρχε ίντριγκα. Εκεί είναι το πιο ωραίο κομμάτι, είναι σαν είμαστε στη Eurovision. Κοιτάμε, περιμένουμε να δούμε τι θα μας δώσει ο άλλος. Λέμε, τόσο μου δώσες, τώρα θα δεις. Αλλά είναι ωραίο γιατί εκτοξεύαμε ο ένας απειλές για τον άλλο, δεν θα έρθεις έξω. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η αλλαγή που βάζουν φέτος στο παιχνίδι. Είναι στρατηγική και τύχη μαζί. Δεν είσαι απόλυτα σίγουρος ότι έχεις μαντέψει σωστά για να κάνεις στρατηγική. Δεν είναι κάτι που το βλέπεις για να ξέρεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Αν δεν μου βάλεις 10, Μιχάλη, θα δεις.